Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας και την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την άμεση σύγκληση. Την ώρα μάλιστα που γνωρίζουμε όλοι ότι ο χρόνος και ο κόπος από τις αλλεπάλληλες και συνεχείς συνεδριάσεις δεν περισσεύει. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν αναφερθώ στους υποψηφίους σε σχέση με το γεγονός ότι έχει πολύ μεγάλη ουσία η σημερινή σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Και εδώ πέρα από αυτή τη διάταξη απορρέει και η υποχρέωση της Βουλής να εγγυάται αυτήν την ίδια τη ρύθμιση. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι σε μια εποχή που τα δημόσια αγαθά δέχονται σφοδρή επίθεση και αυτή η διάταξη ενδεχομένως κάποιος εκτός της αίθουσας του Κοινοβουλίου με συμφέροντα άλλα να τους ενοχλεί. Αλλά αυτή η ενόχληση νομίζω ότι δεν αφορά τη Βουλή και δεν εμπίπτει και στις προβλέψεις του Συντάγματος. Ο διορισμός της διοίκησης μπορεί, νομίζω και πρέπει, σε συνδυασμό με τη Συμφωνία Αρχών που προβλέπει ο νόμος ο οποίος έχει εγκριθεί και ψηφίστηκε, να αποτελέσουν τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας. Δύο λόγια για τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε. Στη διαδικασία στο OpenGov υποβλήθηκαν 153 αιτήσεις ενδιαφερομένων και ανάμεσα στις υποψηφιότητες βρέθηκαν άνθρωποι που έψαχναν για δουλειά, ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που είχαν εμπειρία στο πρόγραμμα, όχι πάρα πολύ βέβαια που είχαν εμπειρία από διοίκηση ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Προκρίθηκαν 13 άτομα με τα οποία και συναντηθήκαμε και συζητήσαμε και από αυτούς προέκυψαν οι 5 οι οποίοι βρίσκονται σήμερα και ενώπιον της Επιτροπής. Υπήρχαν και άλλα βιογραφικά με εμπειρία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, τα οποία και με προσωπική μου παρότρινση τους ζήτησαν να έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά εάν προκύψει η δυνατότητα στο επόμενο στάδιο από το διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο να εκφράσουν την επιθυμία και το ενδιαφέρον τους για να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της ΕΡΤ. Τηρήσαμε τον νόμο και όλα τα προβλεπόμενα. Εφαρμόστηκε η διάταξη του νόμου της ΕΡΤ, όπως προβλέπεται για τον νόμο των 10, καθαρή απολύτως διαδικασία. Ακούστηκαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολλές γνώμες και απόψεις και εγώ προσωπικά έχω υποστεί κριτική διότι δεν επέλεξα πρόσωπα με κριτήριο την εγκύτητα στις δικές μου ιδεολογικές αρχές ή στο δικό μου κόμμα. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να είναι το κριτήριο και δεν νομίζω ότι κανένα από τα μέλη της Επιτροπής θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το υποστηρίξει, με δεδομένο μάλιστα ότι και στο πρόσφατο παρελθόν πολλές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό έχουν συμβεί σε σχέση με ανάλογες πρακτικές και λειτουργίες. Θα σας έλεγα δε ότι εάν γίνονταν τέτοιες επιλογές θα ήταν η κυβέρνηση πολύ ανοιχτή και πολύ ευάλωτη σε τέτοιου τύπους κριτικές. Νομίζω είναι μια πρακτική την οποία μπορούμε, έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τη δυνατότητα, την ιστορική ευκαιρία θα έλεγα, να την αφήσουμε προς τα πίσω και σε αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε ειλικρινώς να συμβάλλουμε. Προφανώς και προφανέστατα, κανείς εκ των υποψηφίων δεν ρωτήθηκε τι κόμμα ψήφισε ή τι κόμμα θα ψηφίσει ή τι κόμμα ψήφιζε στις προηγούμενες ή στις προπροηγούμενες εκλογές. Ακούστηκαν και κριτικές από ορισμένες συνδικαλιστικές φωνές, οι οποίες θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αποφύγουν τουλάχιστον τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Η βασική κριτική ήταν ότι αποκλείονται οι εργαζόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε άλλο
Προφανώς και δεν σημαίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας, θα συμπληρωθεί με αυτούς που οι εργαζόμενοι θα επιλέξουν μέσα από καθολική μυστική ψηφοφορία και θα συμπληρωθεί για να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους στη διοίκηση. Ακούστηκαν και άλλου είδους κριτικές, και ότι έχουμε πλαφόν στις δαπάνες, αλλά ταυτόχρονα και ότι θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός και θα αυξήσουμε το αντεποδοτικό τέλος. Ακούστηκε κριτική γιατί δεν επαναφέρουμε την παλιά ΕΡΤ και την ίδια στιγμή κατηγορηθήκαμε ότι επιχειρούμε να αναστηλώσουμε το παρελθόν και τις παθογένειες τις παλιές. Για μας, και θέλω σε αυτό να είμαι ξεκάθαρος, αυτό αποτελεί και μία έτσι ένδειξη ότι υπάρχουν εκατέρωθεν αλληλοεξουδετερούμενες κριτικές στις οποίες καλούμεθα όλοι να τοποθετηθούμε. Και αυτό νομίζω είναι μία ένδειξη ότι αυτές τις επιλογές και αυτές τις διαδικασίες θα έπρεπε από την αρχή να προκρίνουμε. Εμείς, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν ήρθαμε με το νομοσχέδιο αυτό απλώς να αποκαταστήσουμε ένα εργασιακό δικαίωμα. Ήρθαμε να αποκαταστήσουμε το δικαίωμα της κοινωνίας στην έγκαιρη, την έγκαιρη ενημέρωση. Αυτά ήταν τα κριτήρια, αυτός ήταν ο οδηγός όλων των επιλογών και στην κατάρτιση του νομοσχεδίου, αλλά και σε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι τα πρόσωπα που είναι ενώπιον της Επιτροπής σήμερα μπορούν αυτή την επιλογή να την υπηρετήσουν. Μπορούν να είναι το πρόσωπο της ΕΡΤ προς την κοινωνία, αλλά και τη συμφιλίωση μεταξύ των εργαζομένων της ΕΡΤ και της ΝΕΡΙΤ, όπως ο κύριος Διονύσης Τσακνής. Είναι μπροστά σας πρόσωπα που έχουν την ικανότητα διοίκησης, όπως ο κύριος Σταγματάρχης, ο οποίος στην προηγούμενη του θητεία στην ΕΡΤ έβγαλε πλεώνασμα 70 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσωπα όπως ο κύριος Γρηγορίου, που έχει την ευαισθησία της μουσικής και την εμπειρία του ακαδημαϊκού δασκάλου. Όπως η κυρία Παπακοσταντίνου, με την διεθνή θεατρική της εμπειρία, που αναδεικνύει συλλογικές προσπάθειες. Και πρόσωπα όπως ο κύριος Στρανός, που έχει το αναγκαίο οικαστικό βλέμμα και την επαφή με την κοινωνία. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να απευθυνθώ σε όσους απευθύνουν καλοπροαίρετη κριτική. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε στο μείζον, και το μείζον είναι ότι πολλοί άνθρωποι ξανακέρδισαν τη δουλειά τους μέσα από αυτή τη διαδικασία και η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, από σήμερα και μετά, μπορεί και πρέπει να είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για μία αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο. Μία αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο που θα το βάλει, θα σας έλεγα, σε ένα φάσμα που δεν θα σχετίζεται με αυτό που η παρούσα κυβέρνηση κληρονόμησε. Μία πραγματικότητα η οποία, το πιστεύω βαθιά, καθυπόταξε την πολιτική σε όλες τις εκφάνσεις και εγκαθίδρυσε συμφέροντα που έκαμψαν την πολιτική βούληση πολλές φορές κατά το παρελθόν. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι τη σημερινή συνεδρίαση και τις σημερινές αποφάσεις θα πρέπει όλοι μας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, να τις δούμε ακριβώς ενταγμένες σε ένα πλαίσιο υπεράσπισης της πολιτικής και της δημοκρατίας, στο οποίο καλούμαστε όλοι να συμβάλλουμε υπεράνω των θεμητών και αναγκαίων πολιτικών μας διαφωνιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.